ποίημα «Ένα όνειρο» του τροβαδούρου της Ουκρανίας Τάρας Σεφτσένκο. Σε κάθε άνθρωπο το παπερωμένο του, το μονοπάτι του βρίσκεται μπροστά του. Ο ένας χτίζει, ο άλλος γκρεμίζει. Ένας, με άπλιστα μάτια, κοιτάζει μακριά, πέρα από τον ορίζοντα, αν υπάρχει ακόμα. Κάποια χώρα που μπορεί να κατακτήσει και να πάρει. Μαζί του στον τάφο του, που ο ίδιος ο συγγενής του ληστεύει, με χαρτοπεξία στο σπίτι του. Κάποιος που σκύβει στη γωνία χτυπάει το μαχαίρι του ενάντια στο δικό του αδελφό. Και αυτός ήσυχος και νυφάλιος, ευσεβής και θεοσεβούμενος, θα σερνόταν σαν γατάκι, θα περίμενε, μέχρι την ώρα που θα έχεις κάποιο πρόβλημα. Και μετά θα χώσεις τα νύχια του βαθιά στο σηκώτη σου. Άσκοπο να εκετεύεις, γιατί ούτε σύζυγος ούτε μουρά θα το συγκινήσουν. Ένας γενναιόδωρος και πλούσιος χτίζει εκκλησίες παντού και αγαπάει τόσο πολύ την πατρίδα, τόσο βαθιά νοιάζεται για αυτήν και με τόσο επιδεξιότητα αφαιρεί το αίμα του φτωχού σαν νερό. Και οι αδελφοί παρακολουθούν τα μάτια τους ορθάνυχτα από θαυμασμό. Ψυχή μου, ψυχή μου, γιατί δεν είσαι χαρούμενη? Γιατί φτωχή μου ψυχή είσαι λυπημένη? Γιατί κλαις τα σωμάτια? Γιατί λυπάσαι τόσο πολύ? Μα δεν το βλέπεις, δεν ακούς πως κλαίει ο κόσμος? Κοίταξε λοιπόν και δες. Εν τω μεταξύ θα πετάξω τρέχοντας, ψηλά, ψηλά μέσα από τους γαλάζιους ουρανούς, όπου δεν υπάρχουν κυβερνήτες, όπου δεν υπάρχει εκδίκηση, όπου δεν ακούγεται ούτε γέλιο, ούτε δάκρυ των ανθρώπων.